Γεια σας παιδιά, και πάλι μαζί. Θα συνεχίσουμε πάλι εκεί που είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά, με το επεισόδιο, το επόμενο που σας είχα υποσχεθεί, RUFF και REDDY. Δεν ξέρω αν εστιάζει καλά η κάμερα. Λοιπόν, είναι μια περιπέτεια διαστημική. Ο RUFF και ο REDDY συμφώνησαν να δοκιμάσουν τον πύραυλο του καθηγητή Flip Nodles, κάπως έτσι λέγεται, αν το διαβάζω σωστά. Κατά την έκρηξη κάτι πάει τρομερά στραβά και ο πύραυλος περιστρέφεται ξέφερνα εκτός ελέγχου, κατευθυνόμενος στο βαθύ διάστημα. Προσγειώνεται λοιπόν σε ένα πλανήτη που κατοικείται από μικρούς μπλε εξωγήινους γνωστούς ως Λιλ Πούνις. Μερικοί από αυτούς αποφάσισαν να πάνε για εξερεύνηση σε έναν κοντινό πλανήτη και είτε χάθηκαν είτε εχμαλωτίστηκαν. Οι Λίλι Πούνις απαγάγουν τον RUFF και τον REDDY και τους λένε ότι ο μόνος τρόπος να ανακτήσουν την ελευθερία τους είναι ο RUFF να πάει και να σώσει όλους τους εξωγήινους που αγνοούνται. Χωρίς λοιπόν πολλές επιλογές, οι Λίλι Πούνις τον μεταφέρουν στον πλανήτη όπου βρίσκονται οι φίλοι τους βασικά. Και η αναζήτηση ξεκινάει. Η αποστολή μου τώρα εδώ πέρα είναι, ο RUFF πρέπει να ψάξει σε 4 περιοχές του εξωγήινου πλανήτη, ξεκινώντας από την επιφάνεια και πηγαίνοντας υπόγεια. Κάθε επίπεδο αποτελείται από διάφορους γρίφους για επίλυση και ποικίλες ποσότητες λίλη πούνης για έβρεση. 20 συνολικά. Πρέπει να συλλέξουμε όλα τα λίλη πούνης σε μια ενότητα για να τα ολοκληρώσουμε. Τα αντικείμενα που αναπηδούν είναι μπόνους βαθμολογίας. Να προσέξουμε πρέπει πάρα πολύ το χρονικό όριο να μην εξαντληθεί. Αυτό είναι βασικά και θα πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να τα κάνουμε αυτά όλα σύντομα και γρήγορα. Λοιπόν, η αναζήτηση ξεκινάει. Κλείνουμε τον ήχο και φορτώσαμε το παιχνίδι. Ανοίγουμε λίγο την ένταση. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, όπως ήταν και το προηγούμενο, από τη Χάνα Μπάρμπαρα. Και πάμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε το RUFF. Όπως βλέπετε και εσείς, χοροπηδάει το μήλο. Παίρνουμε πόντους. Αυτό είναι το μικρό που έπρεπε να πάρουμε. Πρέπει να προσέξουμε ο άλλος από κάτω να μην μας πιάσει με το μηχανάκι. Παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να δούμε τώρα με ποιο τρόπο θα περάσουμε όλες αυτές τις μπάλες που αν μας ακουμπήσουνε ή ο ποδηλάτης ή βάψανε. Λοιπόν, όχι ρε, δεν μπορέσαμε. Αλλού πήγαμε, αλλού για αλλού. Πρέπει να πάρουμε και αυτό. Όχι ρε, μας ακούμπησε ρε ο άτιμος. Ρε παιδί μου. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Χάσαμε μία ζωή όμως, η οποία είναι απαραίτητη
και χρήσιμη. Εντάξει, εδώ νομίζω... Δεν υπόσχομαι για το αποτέλεσμα, παιδιά. Βλέπετε ότι έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Ω, Παναγία μου. Εδώ μάλλον πρέπει να περάσουμε από πάνω τις μπάλες. Εντάξει. Δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα. Έχουμε χρόνο, πρέπει να τα πάρουμε όλα αυτά που πρέπει και λέει ότι πρέπει να πάρουμε και δεν πρέπει να αφήσουμε τίποτα γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Μπράβο, είχα τύχει, είχα τύχει. Πω, μιλάμε τύχη βουνό. Τώρα πρέπει να περιμένω να γυρίσει. Όχι ρε! Πού σου γαμώ το κέρατό μου. Τζάμπα χάσαμε. Σε αυτά ο Βίνσεντ πιστεύω θα είναι πιο δυναμικός. Τη βάψαμε. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Τρεις ζωές δεν συγχωράει τίποτα. Λοιπόν, η πρώτη δοκιμή φτάσαμε 1200 πόντους. Αλλά δεν έχουμε μια σημασία άμα δεν πάρουμε όλα τα μπαρμπαδέλια. Λοιπόν, πάμε δεύτερη δοκιμή. Παιδί μου, και ήμουν σε καλή κατάσταση. Κοίτα, κοίτα. Πρέπει να προσέξουμε. Ευτυχώς το πήραμε χωρίς να μας ακουμπήσει. Μπράβο. Πάμε απευθείας στον άλλο πίνακα. Εδώ είναι το δύσκολο. Όχι γαμώτο. Δεν θα άκουνα την γλώσσα μου καλύτερα. Παναγία μου. Πόσες χάσαμε, μία. Τρεις ζωές αυτές είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσεις άλλη ζωή. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Πω, πω. Κοίτα, δύο. Πα! Ρε, την ατυχία μου, ρε. Δεν μπορεί να το φτάσει, τι διάλογο. Προηγουμένως πώς το είχα περάσει. Έχουμε και μια βλακία που κάνει το joystick να πιάνει δεξιά. Ναι, ναι, ναι. Απαπάμπαλα. Τελείωσε. Αυτό είναι. Δεύτερη φορά μόνο 800 πιάσαμε. Πάμε ξανά. Να δούμε μπας και το καταφέρουν το ρημάδι. Τώρα δεν γίνεται. Πρέπει να φεύγει η μηχανή. Να πηδήξουμε πάνω. Άντε βρε σκασμένο. Πήδα επιτέλους. Κοίτα τώρα, κοίταξε. Πράγματα που δεν θα τα κάνεις ούτε μία στο εκατομμύριο. Είναι δυνατόν τώρα. Χάσουμε τους ρυθμούς μας. Άντε τώρα. Ε,
Εντάξει, δύο ζωές. Δύο ζωές. Με δύο ζωές δεν κάνεις τίποτα. Εντάξει, καμένες. Τι να κάνεις τώρα εδώ, πού να πας. Σαν να μην έχεις καθόλου βενζίνα ένα πράγμα. Και προσπαθείς να πας δρομολόγιο. Πω, κόντεψα. Υπόψη είμαι σχεδόν σαν να μην έχω καθόλου ζωή. Μηδέν. Την πάτησα δηλαδή έτσι και χάσω. Την έβαψα. Ε, κοίτα που το ακουμπάει τώρα. Τρίτη φορά. Τρίτη και φαρμακερή. Πάμε πάλι εκεί. Το πηδάμε. Μάλιστα. Πηδάμε τώρα κάτω. Μάλιστα. Με δύο ζωές. Σε πολύ καλό επίπεδο. Σε πολύ καλό επίπεδο. Τώρα το joystick. Το joystick, το ρημάδι που κολλάει. Κάποιες φορές κολλάει δεξιά και μόνο του πηγαίνει χωρίς να το πατάω. Δυστυχώς. Πρέπει να έχεις και πάρα πολύ καλό χειριστήριο. Τζάμπα ζωή χάσαμε. Κοίτα εδώ τώρα, κοίτα. Κοίτα τι, τι χαζά μου κάνει τώρα. Ναι, καληνύχτα σας. Πω, άγχος. Πω, Θεέ μου. Άσε να καθαρίσει. Το βγάλαμε από εκεί. Απλά, εντάξει. Μπράβο μου. Μπράβο μου. Μπράβο μου, αλλά τώρα τι γίνεται εκεί απέναντι. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Να δω πώς θα συντονιστώ. Κοίταξε. Τι να συντονιστώ, δεν υπάρχει. Αυτό ήταν, πάει. Κάψαμε μία ζωή. Και το μόνο που υπάρχει είναι αυτό. Ορίστε. Πω. Πολύ δύσκολο, παιδιά. Πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, το ξαναδοκιμάζουμε. Τελευταίο όμως. Πρώτη φορά το κάνω, τέταρτη φορά. Γιατί είναι τόσο σύντομο το χάσιμο. Για να δω. Πρέπει να φεύγει το μηχανάκι όταν ανεβαίνω, να το πηδήξω αυτόν, να γυρίσει πάλι αυγά. Κοίτα εδώ. Κοίτα, δεν πήραμε την μπάλα. Ναι, τώρα μας κατέστρεψες. Μας κατέστρεψε ο Ρουφιάννα. Η Ρουφιάννα, η μπάλα μας κατέστρεψε. Αυτό ήθελα να πάρω. Αυτό τώρα. Παίρνουμε αυτήν από κάτω. Χάσαμε τζάμπα μια ζωή. Τζάμπα δεν την πήραμε και αυτήν. Έλα ρε σκασμένη τώρα.
Όχι ρε φίλε γαμού της κολόμπα λες του. Πού τη βρίσκει να μου διακουμπάει εκεί πέρα πάνω. Σικτήρι. Μα το Θεό. Παιδιά, όσες φορές και να το έχω παίξει, ειλικρινά, μέχρι εδώ πήγα. Κοίτα εδώ. Κοίτα, πού με πάει τώρα, κοίτα. Θα μας τρελάνει τώρα. Δηλαδή, είτε εδώ θα χάσω, είτε εκεί θα χάσω, τώρα δεν γινόταν, θα έχανα. Δεν συντονίστηκα καλά. Να, λακία. Την πάτσα. Τρίτη ζωή. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν, παιδιά, το παιχνίδι. Όσες φορές και να το παίξω, λυπάμαι μέχρι εδώ. Γι' αυτό και τα παιχνίδια που γράφω και ανεβάζω επάνω λέγονται try, που σημαίνει δοκιμάζω. Δεν μπορώ να τα τρέξω παραπάνω. Είναι μια δοκιμή. Πιστεύω να σας άρεσε. Μέχρι εκεί τα καταφέρνω εγώ. Ελπίζω εσείς να μπορέσετε να το τρέξετε καλύτερα από ότι εγώ. Η έκδοση για Commodore μπορεί να μοιάζει με τις άλλες, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολη. Σας το εγγυώμαι ότι είναι πολύ πιο δύσκολη. Αυτά λοιπόν από εμένα. Καλή συνέχεια, ραντεβού στο επόμενο. Γεια σας.